Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλη τη σπουδαιότητα της Ελλάδος. Ναι, η γεωγραφική τοποθεσία της, σωστά. Και η ιστορία φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της πρώτης κυρίας και μου. Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την πρώτη κυρία της Ελλάδος επίσης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Τις εκπληκτικές μας σχέσεις, σωστά. Διότι είναι στενότερες παρά ποτέ. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί σε στρατιωτικό πεδίο. Επίσης υπάρχουν εμπορικές σχέσεις και η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. Εργαζόμαστε στενά. Και ο κύριος Πρωθυπουργός θα έχει πολύ ενδιαφέροντα σημεία να τονίσει. Έχουμε πολύ καλά νούμερα. Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία. Θα συνεχίσουμε μπροστά, θα συνεχίσουμε προς το μέλλον. Ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Είχα πολύ σημαντικά ραντεβού, πολύ σημαντικές συναντήσεις και πρέπει να πούμε ότι τώρα βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε τη σχέση μας τόσο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό μας κομμάτι, το πεδίο της άμυνας, όπου έχουμε προοδεύσει πολύ, ιδιαιτέρως στο ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα πάντοτε θα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Επιπλέον υπάρχει η οικονομική πτυχή της σχέσης μας. Η ελληνική οικονομία τους τελευταίους μήνες έχει ανακάμψει, έχουμε μειώσει τους φόρους. Επιπλέον ακολουθούμε μια συνταγή που έχει δουλέψει και εδώ και στις ΗΠΑ, στις ΗΠΑ και η οικονομία αντιδρά πολύ θετικά. Άρα λοιπόν προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη, θέλουμε αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσουμε να γιγαντώσουμε την οικονομία με έναν ρυθμό όπου οι άνθρωποι θα νιώσουν τη διαφορά. Είναι προνόμιο τεράστιο να βρίσκομαι εδώ και πάντοτε μπορείτε να βασίζεστε, οι ΗΠΑ μπορούν πάντοτε να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Εκτιμούμε τις τάσεις σας και πάλι συγχαρητήρια, διότι πρέπει να πω ότι από απόψεως ποσοστού μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στον κόσμο. Είναι τεράστια ανάκαμψη και τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά ενός αυτή τη χώρα. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα ερώτημα σχετικά με τις διεθνικές σχέσεις αλλά και με την υπόθεση Σολιμανί. Έχετε στοιχεία για το τι ετοίμαζε εκείνος? Κάποια σχόλια γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, το παρελθόν του ήταν εξαιρετικά επιβλαβές. Ήταν τρομοκράτης, κάτι το οποίο γνώριζε και η προηγούμενη διοίκηση, η κυβέρνηση Ομπάμα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι υπήρχε και μια πρόσφατη επίθεση που σημειώθηκε. Ήταν εκείνος επικεφαλής, όπου κάποιοι τραυματίστηκαν, ένας νεκρός και νομίζω δύο νεκροί τελικά από εκείνη την επίθεση. Ήταν εκείνος ο εγκέφαλος της επίθεσης. Επίσης ταξίδευε με τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ. Δεν ήταν εκεί για να κουβεντιάσουν πού θα πάνε διακοπές. Όχι. Ήταν εκεί για κάτι άλλο, για να συζητήσουν για τις δικές τους υποθέσεις. Σώσαμε πάρα πολλές ζωές όταν τον εξουδετερώσαμε. Πολλές ζωές σώθηκαν. Ετοίμαζαν κάτι, σχεδίαζαν κάτι. Θα το μαθαίναμε αυτό φυσικά. Και πολλοί στο Κογκρέσο θα το μάθαιναν και αύριο. Επιπλέον, ο Υπουργός μας σχολίωσε την ελόγω κατάσταση πολύ καλά προθύστερα. Πρέπει όμως να τονίσω ότι είχαμε πολλές πληροφορίες, τις οποίες εμείς ακολουθούσαμε για πάρα πολύ καιρό. Ακολουθούσαμε τις δράσεις του τις τελευταίες τρεις μέρες και τα βήματα που είχε λάβει δεν ήταν πολύ καλά. Σώσαμε πάρα πολλές ζωές μέσα από αυτή μας τη δράση. Όχι μόνο είχαμε πληροφορίες σχετικά με τις συνωμοσίες προς ζημία των Αμερικανών πολιτών, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, όθηκαν πολλές Αμερικανές ζωές αλλά και ζωές μουσουλμάνων, Ιρακινών. Ήταν η σωστή πράξη και νομίζω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά προς την εκτέλεση της αποστολής. Τι ξέρετε, σκοτώθηκαν Αμερικανοί, αλλά οι αριθμοί δεν είναι πάρα την αλήθεια, διότι ήταν υπεύθυνος για πολλές βομβιστικές επιθέσεις, για πολλά εκρηκτικά που είδαμε στην περιοχή. Ο ίδιος ήταν ένθερμος υποστηρικτής αυτών των πρακτικών. Ήταν ένας άνθρωπος που εξουδετερώθηκε επιτυχώς. Κάναμε μεγάλη χάρη στη δική μας χώρα και σε άλλους, διότι πολύ χάρηκαν με αυτή την πράξη. Και αν κοιτάξουμε τι συμβαίνει στο Ιράν, υπάρχουν πάρα πολλοί ηγέτες οι οποίοι χάρηκαν, διότι πολλοί τον φοβούνταν και τον αντιπαθούσαν.
Κύριε Πρόεδρε, το Ιράν θα αντιδράσει σε αυτό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, σχολίασε σε αυτό. Μπορούν να μας εκφοβήσουν, μπορούν να βομβαρδίσουν ό,τι έχουμε, τίποτα θα τους σταματούσε. Αλλά εμείς, σύμφωνα με τους νόμους που έχουμε ψηφίσει και με την πρακτική, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Εμένα μου αρέσει πάντοτε να επακούω στον νόμο, αλλά σκοτώνουν τους ανθρώπους μας, ανατινάζουν τους δικούς μας και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την πολιτιστική τους ταυτότητα. Εγώ όμως συμφωνώ με αυτό, είμαι εντάξει με αυτό. Θα το πω ως εξής. Εάν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που δεν θα έπρεπε να πράξει, τότε θα υποφέρουν από τις συνέπειες και αυτό θα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αντίπεινα από το Ιράν, φοβάστε? Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε, στη δική μας περίπτωση ήταν αντίπεινα, διότι εκείνοι σκότωσαν δικούς μας ανθρώπους πρώτα. Ήταν ένα τέρας τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά σε πολύ μικρή χρονική περίοδο δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις μέρες, δύο τραυματίστηκαν και υπήρχαν και άλλες επιθέσεις. Επίσης υπήρχαν και αυτά τα μυστικά του σχέδια. Αυτά θα συζητηθούν αύριο. Τώρα οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, θα συζητηθούν αύριο με τον Μάικ Πομπέο και τους υπόλοιπους επιτελείς μου. Οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για πόλεμο? Κοιτάξτε, είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Και είμαστε προετοιμασμένοι να επιτεθούμε ως δικά μας αντίπεινα, αν κάτι τέτοιο επιτεθεί. Υπήρχαν λοιπόν σκέψεις για αντίπεινα από το περιστατικό Σολεϊμανί. Τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιο συγκεκριμένα? Και πάλι, Τζον, και πάλι, να το επαναλάβω. Εάν κοιτάξετε τι συνέβη, η δική μας επίθεση βασίστηκε σε αυτά που έκαναν. Δεν αρχίσαμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Σκότωσαν Αμερικανούς. Στη συνέχεια, δύο άνθρωποι είναι νεκροί από την ίδια επίθεση και κάποιοι άλλοι είναι άσχημα τραυματισμένοι. Και αυτό ήταν μια πολύ μικρή του επιχείρηση. Αν κοιτάξουμε το παρελθόν του, ποιο ήταν? Ας αναρωτηθούμε λίγο. Τον αποκαλούσαν όλοι τέρας, γιατί ήταν. Και πλέον δεν είναι τέρας, γιατί είναι νεκρός. Και αυτό είναι καλό για πολλές χώρες. Σχεδίαζε για πολύ μεγάλη και κακή επίθεση για εμάς. Και φυσικά και έναντι άλλων. Το σταματήσαμε. Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να παραπονείται γι' αυτό. Μόνο πολιτικούς ακούω, οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν την Προεδρία. Εκείνοι παραπονούνται για αυτή την επίθεση, αλλά δεν ακούω κάποιον άλλο να παραπονείται γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, τον αποκαλείτε τέρας, αλλά ο φίλος ο κύριος Ερντογάν έχει μια διαφορετική οπτική. Κοιτάξτε, διαφωνώ 100% και είμαι σίγουρος ότι και εκείνος το κάνει, αλλά πρέπει να φροντίσει τα του οίκου του, έχει τους δικούς του λόγους. Είμαι έκπληκτος που ακούω κάτι τέτοιο. Για τα F-35 θα υπάρχει μια συμμαχία με την Ελλάδα? Επαναλάβετε παρακαλώ. Θα κάνετε μια συμφωνία με την Ελλάδα σχετικά με τα F-35? Να σας απαντήσω. Η Ελλάδα και όλη η ομάδα μου πιστεύει το ίδιο. Έχουμε εδώ με μεγάλη ελληνική αντιπροσωπεία με την οποία θα ζητήσουμε εντός ολίγου. Έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ξέρω, νομίζω ότι νιώθω τους περισσότερους Έλληνες, τους νιώθω πάρα πολύ κοντά μου. Είναι ένα μεγάλο έθνος και έχει μια έντονη παρουσία στις ΗΠΑ. Θα συναντηθούμε λοιπόν ευθύς αμέσως και θα καταλήξουμε σε πολλές συμφωνίες. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, παρακαλώ. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, ενδιαφέρεται στη συμμετοχή για τα F-35 στο εν λόγω πρόγραμμα. Όπως ξέρετε, ήδη εμείς κινούμαθε προς την αναβάθμιση του F-16 για το 2023-2024. Λοιπόν, εμείς ενδιαφερόμαστε και το πρόγραμμα F-35. Και πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν υπόψη το γεγονός ότι αυτή η χώρα βγαίνει από μια οικονομική κρίση σε επίπεδο αναδιοργάνωση του προγράμματος και ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να το διατρανώσουμε αυτό. Ναι, έτσι είναι. Και επίσης έχουν πολύ καλά αεροσκάφη, αλλά είναι κάπως κουρασμένα. Αυτή η αναβάθμιση θα τους οδηγήσει σε έναν νέο στόλο και έτσι θα μπορέσουμε να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια και εμείς. Πώς αισθάνεστε για αυτή τη δυνατότητα? Αυτή η επίθεση δεν θα κάνει που ήθελε και ο Σολεϊμάνι τόσα χρόνια? Να απαντήσω. Ξέρετε, όλοι θα πρέπει να μπορούν να αμήνονται. Και νομίζω ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτή την περιοχή για πάντα. Όχι, όχι. Ούτε κι εγώ το ήθελα. Όλοι το γνωρίζουμε άλλωστε αυτό. Και το έλεγα και παλιά ως πολίτης. Αλλά ήμασταν εκεί, λάβαμε μια απόφαση σημαντική.
Και τώρα είμαστε εκεί, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε εξαρθρώσει το Χαλιφάτο, το προστάσιό του, μιλάω για τον ISIS σαφώς. Και επίσης πρέπει να προσθέσω ότι έχουμε χιλιάδες κρατούμενους από το ISIS που επί το παρόντος βρίσκονται φυλακισμένοι. Κάποιοι προήλθαν από τη Γερμανία, από τη Γαλλία και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ίσως και κάποιοι από την Ελλάδα, νομίζω. Όχι, όχι από την Ελλάδα, όχι από την Ελλάδα τώρα. Είστε τυχεροί. Είστε τυχεροί τότε. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους φυλακισμένους, μαχητές του ISIS. Και είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Πιστεύω ότι κάναμε μια φανταστική δουλειά. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εμείς θέλουμε το Ιράκ να αυτοδιοικηθεί. Και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι κάποτε θα φύγουμε από εκεί, αλλά όχι τώρα. Όχι ακόμα. Αν φύγουμε, πρέπει να πω και το εξής. Εμείς δαπανίσαμε αρκετά χρήματα στο να οικοδομήσουμε αεροδρόμια και μια από τις μεγαλύτερες πρεσβείες που έχουμε στον κόσμο. Θέλουμε λοιπόν να αποζημιωθούμε για αυτά τα κόστη, για αυτές τις δαπάνες που κάναμε, αλλά θα βρούμε μια λύση, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επίσης, μιλούμε συχνά για κυρώσεις. Κυρώσεις όμως μόνο αν δεν υπάρχει σεβασμός. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ένα δευτερόλεπτο, παρακαλώ. Τι κάναμε με το ISIS? Υπό την δική μου προεδρία τα καταφέραμε. Πριν ήταν ένα πραγματικό χάλι. Με το ISIS τι κάναμε? Με όλες μας προσπάθειες για το ISIS κάναμε μια τεράστια χάρη στη Μέση Ανατολή. Συμφωνείτε με τις τουρκικές προκλήσεις στη Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδος και θέλετε να μιλήσετε στο φίλο του κύριο Ερντογάν? Κοιτάξτε. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Μιλάτε για τη Λιβύη, όπου συζητάμε με τον πρόεδρο Ερντογάν, με πολλές άλλες χώρες. Μόλις μίλησα με την Γερμανίδα καγκελάριο, με την Άγγελα, και μιλήσαμε συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα, για τη Λιβύη, για το τι συμβαίνει εκεί. Θα μιλήσουμε με τη Ρωσία. Πολλές χώρες εμπλέκονται στον λόγο ζήτημα. Και νομίζω ότι τώρα η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Υπάρχουν πολλές χώρες και όλοι γνωρίζουν τώρα τη θέση μας. Έχουμε μια πολύ σημαντική θέση και νομίζω ότι θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα σχέδιο, μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Συγγνώμη, να τονίσω κάτι από αυτό. Ναι, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμφωνία που υπογράφει μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και στην πραγματικότητα προκαλεί μεγάλη ανησυχία και αστάθεια σε μια περιοχή όπου ήδη είναι αρκετά προβληματική. Εμείς λοιπόν ευελπιστούμε στη δική σας υποστήριξη για να διασφαλίσουμε ότι αυτού του είδους οι προκλητικές συμφωνίες δεν θα ισχύσουν και νομίζω ότι γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να απόσχουμε από μια τέτοια δραστηριότητα που προκαλεί ανάφλεξη οποιοδήποτε είδους. Εμείς θέλουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Αδειμονούμε για τη δική σας υποστήριξη επί του ζητήματος, διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για τη χώρα μου. Η Ιρακινή κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένει από τη ΣΥΠΑ να αποχωρήσουν από τη χώρα μετά την περίφημη επιστολή που ελήφθη χθες. Πώς σχολιάζετε εσείς μια τέτοια δυνατότητα αποχώρησης? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τίποτα για μια τέτοια επιστολή. Ήταν μια ανυπόγραφη επιστολή. Άρα λοιπόν ο Μάικ θα μπορεί να το σχολιάσει. Δεν ξέρω πόσο έγκυρη είναι αυτή η επιστολή. Ναι, αλλά η Ιρακινή κυβέρνηση δήλωσε ότι περιμένει την αμερικανική αποχώρηση από το Ιράκ. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στο Ιράκ. Εάν φύγουμε, αυτό θα σημαίνει ότι το Ιράν θα έχει περισσότερες ευκαιρίες επίθεσης και οι άνθρωποι του Ιράκ δεν θα ήθελαν να δουν τους Ιρανούς να τους κυβερνούν. Θα δούμε λοιπόν τι λύση θα βρούμε σε αυτό. Ξέρω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για εμάς, διότι εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να αποχωρήσουμε. Όντως, θέλουμε οι στρατιώτες να γυρίσουν σπίτι. Θα έλεγα ότι είχαμε τρομακτική υποστήριξη από τους Ιρακινούς. Εκτιμούν αυτά που κάναμε και δεν θέλουν να δουν ποτέ τους Ιρανούς να τους κυβερνούν. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί, θα βρούμε μια λύση τα επόμενα χρόνια. Αλλά όπως προελέχθη χθες, δεν ξέρω ακριβώς για αυτή την επιστολή. Μάικ, μπορείς να με διαφωτίσεις, σε παρακαλώ? Ναι, ένα προσχέδιο επιστολής. Ναι, ένα ανυπόγραφο προσχέδιο επιστολής, για να είμαι πιο ακριβής. Η Ιρακινή
Ιρακινοί καταλαβαίνουν ότι είμαστε εκεί για να τους υποστηρίξουμε. Οι Ιρακινοί δεν ήταν ευτυχείς όταν έγινε η πρόταση χθες, δηλαδή να φύγουμε από τη χώρα. Όχι, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό. Αλλά κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε. Αυτό είναι σαφές. Είστε έτοιμοι για τη διαδικασία παραπομπής, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο γελά ο κόσμος, θα έλεγα. Όλοι βλέπουν αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι έγκλημα. Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν 196 προς τίποτα και δεν νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στις απαρχές του δικού μας έθνους. Είναι πραγματικά κάτι ψευδές και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας ταλανίζει αρκετό καιρό. Τα τελευταία 3 έτη υπήρχε αυτή η φήμη, ίσως και περισσότερο από αυτό, διότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν τελικά δούμε τι θα γίνει και όταν τα γεγονότα αποκαλυφθούν. Διότι πολλοί εργάζονται επί αυτής της αποκάλυψης των γεγονότων. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι ψευδές, ένα από τα μεγαλύτερα ψεύδη που έχουν ποτέ υπάρχει στη χώρα μας. Όλα ξεκίνησαν από ένα παράνομο έγγραφο, το οποίο εν τέλει ήταν ψευδές. Ένα ψευδές έγγραφο, ένα περίφημο ντοσιέ, όπως το αποκαλούν. Και έτσι λοιπόν υπήρχαν κάποιοι διεφθαρμένοι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν, δούλεψαν και συνεργάστηκαν με τους δημοκρατικούς. Από την πρώτη μέρα που εξελέγην και ίσως και πριν από αυτό, όχι ίσως θα έλεγα, αν κοιτάξετε το ασφαλιστήριο συμβολέο, θα δείτε ότι το χρονικό διάστημα προέβλεπε την περίοδο πριν εκλεγώ. Άρα λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία είναι τόσο παράνομη και νομίζω ότι στο μέλλον θα το θυμόμαστε ως κάτι ψευδές. Και η ίδια η διαδικασία, όλη αυτή η ιστορία παραπομπής είναι η συνέχιση αυτού του όνειδους. Διότι εμείς επικεντρωνόμαστε σε πολύ σημαντικά ζητήματα σήμερα. Μιλάμε για το Ιράκ, μιλάμε για το Ιράν, μιλάμε για οικονομική ανάκαμψη. Έχουμε την καλύτερη πορεία στο χρηματιστήριο, με την καλύτερη οικονομία που είχαμε ποτέ στην ιστορία της χώρας μας. Πάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ρεκόρ στο δίκτυο ανεργίας. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν μία απασχόληση. Και από την άλλη πλευρά, εμείς να ασχολούμαστε με αυτή την τροπή πραγματικά είναι όνειδος. Ναι, παρακαλώ. Σχετικά πάλι με την κλήτευση, η οποία κυκλοφόρησε τύπο χτες, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με τη Γερουσία. Θα δούμε τι θα αποφανθεί η Γερουσία. Πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι η Ουκρανική κυβέρνηση είχε μια συγκεκριμένη δήλωση, καμία πίεση και τίποτα. Αυτό προήλθε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών επίσης εξέδωσε μια ισχυρή δήλωση. Ειλικρινά λοιπόν, πρέπει να πω πως αν κοιτάξετε όλα τα στοιχεία, τι πρέπει να κάνουν, να διαβάσουν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, να διαβάσουν 2 διαφορετικές εκδοχές. Τα πάντα ήταν στην εντέλεια. Τίποτα δεν έγινε με λανθασμένο τρόπο. Είναι τρελό που φτάσαμε ως εδώ. Η Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία πίεση. Καμία πίεση προς τη δική του χώρα. Και παρεπιπτόντως σε σχέση με τα χρήματα, αυτά ελήφθησαν 2-3 εβδομάδες πριν, πολύ πριν εμείς εμπλακούμε σε αυτό. Τίποτα δεν έγινε με λανθασμένο τρόπο. Το ένα κομμάτι που εγώ κοιτώ είναι η διαφθορά και από την άλλη πλευρά, γιατί όλες αυτές τις χώρες, γιατί η Γαλλία, γιατί η Γερμανία δεν πληρώνουν, γιατί πάντοτε οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν. Και το λέω αυτό με τρόπο εύγλωτο. Γιατί, για ποιο λόγο οι ΗΠΑ πάντα πληρώνουν? Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση και στην Ευρώπη παρά στη ΣΥΠΑ. Γιατί η Γερμανία, γιατί η Γαλλία και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν τις συνέπειες, γιατί δεν πληρώνουν? Και το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με τη διαφθορά. Διότι εμείς στέλνουμε χρήματα. Πού πηγαίνουν? Πού πηγαίνουν? Επιπλέον, ο πρόεδρος εξελέγει με σύνθημά του τον αγώνα κατά τη διαφθορά. Θα κάνει μια εκπληκτική δουλειά και εκτιμώ τη δήλωσή του, την οποία έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Καμία πίστη δεν ασκείται και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταιγισμός ερωτήσεων για το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τα θέματα παραπομπής στον Αμερικανό Πρόεδρο λίγο πριν από το τέτα-τέτ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και είναι εδώ ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς. Να πούμε πρώτα ότι τα πλάνα τα οποία μεταδώσαμε είναι πλάνα από τα επίσημα πρακτορία διεθνών ειδήσεων και από την κάμερα της ΕΡΤ, καθώς η ΕΡΤ δεν μπορεί να μεταδίδει εικόνα και ήχο από κινητά. Και θέλω, κύριε Μαλλιά, να σταθούμε στα δύο θέματα που αφορούν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είχαμε λοιπόν τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου για τη χώρα μας. Κατάφερε να ανακάμψει, είπε, πάρα πολύ γρήγορα. Είναι μια μεγάλη ανάκαμψη, μια τεράστια επιτυχία. Και από την άλλη πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε στον κύριο Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν πάντα να βασίζονται σε εμάς ως έναν αξιόπιστο εταίρο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση από τις δηλώσεις που μόλις ακούσαμε. Αποτίμηση συνολική μου είναι λιγάκι δύσκολο να κάνω, γιατί έχω συνηθίσει να βλέπω το σύνολο, ώστε να μπορούμε να δούμε. Μα ναι, γι' αυτό είπα για τις πρώτες δηλώσεις. Ναι, κοιτάξτε, εκείνο το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι στα συγκεκριμένα σημεία, ναι, υπάρχει αναμφίβολα η αναγνώριση ότι η Ελλάδα έχει μπει σε έναν άλλο δρόμο, αυτό της ανάπτυξης, της ισχυροποίησης, είναι στον χάρτη τον ενεργειακό πια της Ανατολικής Μεσογείου, είναι στον χάρτη που μπορεί να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη, μειώνοντας συνεπώς την εξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές και οδούς αερίου, που είναι ένα βασικό μέλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα του κυρίου Τραμπ. Το δεύτερο σημείο είναι η αναγνώριση ότι είμαστε μια χώρα η οποία τώρα μπορεί να ελπίζει σε ορισμένες αμερικανικές επενδύσεις. Βέβαια δεν είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ που παίρνει τους επενδυτές να τους πει πηγαίνετε στην Ελλάδα, αλλά τέτοιου είδους ενθαρρύνσεις είναι χρήσιμες. Δημιουργούν ένα είναι πρόσφορο χρήσιμες, κλίμα. Διότι στο intelligence, σε εκθέσεις που βλέπουν όλες οι μεγάλες, που έχουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, είτε χαρτοφυλακίου είτε οποιασδήποτε μορφής, στο γραφείο τους κάθε μέρα, αυτή η ενθάρρυνση και διαβεβαίωση αναμφίβολα μετράει. Το τρίτο σημείο είναι, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν δεν περίμενε κανείς, αφού επετράπησαν οι ερωτήσεις, να μην πρώτη θέση να μην έχει το Ιράν, το Ιράκ και το impeachment. Αναμενόμενο, απολύτως. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο κοινός νους επιβάλλει, τα πράγματα τα αξιοποιούμε με την αίσθηση του μέτρου και της ευθύνης. Θέλω να σταθούμε όμως σε ένα κομμάτι, κύριε Μαλλιά. Ελπίζω να συμφωνούμε στο κομμάτι στο οποίο θέλουμε να σταθούμε, από τις δηλώσεις τις οποίες μόλις ακούσαμε. Είδαμε λοιπόν ότι την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στον Ταγί Περντογάν, λέγοντας ότι έχουμε φιλικές σχέσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε εκεί το θέμα της τουρκο-λιβικής συνεργασίας, του μνημονίου αυτού, λέγοντας ότι είναι ένα προκλητικό μνημόνιο. Ναι. Κοιτάξτε, το έθεσε μπροστά, το έθεσε στο Λευκό Οίκο, εάν θέλετε, απαντώντας και εκείνος, ή μάλλον συμπληρώνοντας την απάντηση του κυρίου Τραμπ, μπροστά στους Αμερικανούς δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι Αμερικανοί που είναι εκεί είναι επιλεγμένοι και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους οποίους είχε επιλέξει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος να έχει μέσα. Συνεπώς, νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από πλευράς του στόματος Έλληνα Πρωθυπουργού μπροστά στους Αμερικανούς δημοσιογράφους και βεβαίως μπροστά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.